οποίες είναι αυτές που έχουν διατυπωθεί και στην επιστολή μας ημερομηνία 9 του Γενάρη προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Η θέση μας είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει εκφράσει την νομική του θέση ως προς την ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου της νομοθεσίας που αφορά το ασυμβίβαστο του Προέδρου του ΟΚΙΠΗ για κάποιες ιδιότητες που έχει ο Πρόεδρος του ΟΚΙΠΗ. Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε ζητήσει επιβεβαίωση ότι ισχύουν αυτές οι ιδιότητες και είχε πει ότι αν ισχύουν αυτές οι ιδιότητες τότε πρόκειται για δραστηριότητες συναφείς με αυτές του ΟΚΙΠΗ που εκ της νομοθεσίας δημιουργούν ασυμβίβαστο. Για κάποιες άλλες ιδιότητες είχε ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία. Η θέση μας είναι ότι παραμένει ότι θα πρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο να ενεργήσει θεωρώντας ως δεδομένη την ερμηνεία της νομοθεσίας την οποία έχει κάνει ο νομικός του σύμβουλος που είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και δεν θεωρούμε ορθό το Υπουργικό Συμβούλιο να προβαίνει σε δικές του ερμηνείες επί νομικών ζητημάτων. Αντιλαμβάνομαι από τις θέσεις που εξέφρασε ο Υπουργός εντός της αιθούσης ότι υπάρχει μια θέση της κυβέρνησης ότι θα ζητηθεί από τον Πρόεδρο του ΟΚΙΠΗ να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί με τους οποίους έχει σχέση δεν θα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΟΚΙΠΗ. Θεωρούμε ότι αυτό πρώτα απ' όλα δεν είναι σύμφωνο με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ως προς το ασυμβίβαστο, δηλαδή δεν έρει το πρόβλημα και δεύτερον ενδεχομένως να προκύπτει από αυτή την απόφαση και σύγκρουση με την νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων η οποία δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό οποιασδήποτε εταιρείας εκ προημίου. Αυτών λεχθέντων θέλω να τονίσω ότι η υπηρεσία μας δεν επιβάλλει τις θέσεις της ποτέ στην κυβέρνηση. Είμαστε μια ελεκτική υπηρεσία η οποία εκ του συντάγματος και όπως είναι η διεθνής πρακτική απλώς εκφράζουμε απόψεις. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την κυβέρνηση η οποία προφανώς έχει και την ευθύνη των δικών της αποφάσεων. Εμείς εκφράσαμε και παραμένουμε στις θέσεις που έχουμε εκφράσει και εναπόκειται στην κυβέρνηση να λάβει τις αποφάσεις που η ίδια θα κρίνει ότι είναι ορθές ώστε να διασφαλίσει πρώτα απ' όλα την νομιμότητα και δεύτερον το δημόσιο συμφέρον. Η υπηρεσία μας θα παρακολουθεί το θέμα και είναι άλλωστε αναμενόμενο ότι το θέμα αυτό, εάν δεν επιληθεί τώρα στη βάση της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, θα εγερθεί πολύ πιθανόν στα πλαίσια προσφυγών για διορισμούς που έχει κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ και ως εκ τούτου, εάν δεν επιληθεί τώρα, θα κριθεί προφανώς από αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο στα πλαίσια τέτοιων προσφυγών. Ως εκ τούτου, για μας το θέμα κλείνει υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά.